αυτούς. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε, Αποστόλη μου? Θα ακούσουμε. Το μικρόφωνο είναι από εδώ. Λιγμένη επιταγή λέγεται το κομμάτι, όπως έχουμε ξαναπεί. Είναι σε μουσική του Άγγελου Τσαρόγλου και ενορχήστρωση, στίχους δικούς μου. Είναι καθαρά ένα κομμάτι που τα γράψα για προσωπικούς λόγους, όχι κατά παραγγελία. Το οποίο αυτή τη στιγμή το αφιερώνω και κάπου πολύ, πολύ, πολύ εξαιρετικά. Ωραία. Ας το ακούσουμε. Να μας τραγουδήσεις βέβαια, εντάξει. Πάμε, μαέστρο μου. Ένα χρόνο τώρα ψάχνω την απάντηση να βρω. Ξημερώματα με βρίσκουν να μιλώ στον ουρανό. Κουρασμένες ψευδεστήσεις, πεταμένες αναμνήσεις, ένα νόμισμα ρυγμένο στο κενό. Προτιμώ να σε ξεχάσω, μια για πάντα να σε χάσω. Κι όσα μέσα σου χρεώνεις, μοναχή θα τα πληρώνεις. Κι αν το κέρμα είχε πάντοτε δυο όψεις, εσύ φρόντισες με μία να πληρώσεις. Ξεχασμένος αγκαλιά με ένα τσιγαρό και ποτό να μου θυμίζει να ρεφάρω. Κι αν το κέρμα είχε πάντοτε δυο όψεις, εσύ φρόντισες με μία να πληρώσεις. Μα η στάχτη του ποτού το κατακάθι θα με γεύσει απ' τη δική σου την αγάπη. Μέχρι την Ανατολή κι ορκιζόμουν μαζί σου πως θα ζήσω μια ζωή. Κουρασμένες ψευδεστήσεις, πεταμένες αναμνήσεις κι η αγάπη σου λιγμένη επιταγή. Προτιμώ να μη γυρίσω, με μια ευχή να σου χαρίσω. Όνειρα χρυσά παλάτια κι ας μη με κοιτάς στα μάτια. Κι αν το κέρμα είχε πάντοτε δυο όψεις, εσύ φρόντισες με μία να πληρώσεις. Ξεχασμένος αγκαλιά με ένα τσιγαρό και ποτό να μου θυμίζει να ρεφάρω. Κι αν το κέρμα είχε πάντοτε δυο όψεις, εσύ φρόντισες με μία να πληρώσεις. Μα η στάχτη του ποτού το κατακάθι θα με γεύσει απ' τη δική σου την αγάπη. Πάντοτε δυο όψεις, εσύ φρόντισες με μία να πληρώσεις. Ξεχασμένος αγκαλιά με ένα τσιγαρό και ποτό να μου θυμίζει να ρεφάρω. Κι αν το κέρδω
και πάντοτε διώξεις. Εσύ φρόντισες με μία να πληρώσεις. Μα η στάχτη του ποτού το κατακαθεί. Θα είναι γεύση απ' τη δική σου την αγάπη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι πραγματικά που αυτό το τραγούδι νομίζω ότι το είπαμε για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή. Ναι. Πρώτη φορά ακούστηκε, έτσι δεν είναι? Πρώτη φορά εδώ. Τουλάχιστον. Πρώτη φορά συγκεκριμένα κιόλας για να φέρουμε και το μαγαζί στον Μπελή, στα Φλογητά. Ακριβώς. Καλοκαίρι. Το θυμάμαι στην Beach Bar. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξέρω του στίχους, ρε παιδί μου, πώς σου ήρθε και του γράψει. Δηλαδή, τι ήταν, ένα προσωπικό βίωμα, κάτι. Δεν κοίταξε, μπορεί. Είμαι σαν άνθρωπος γενικά. Αν δεν εξωτερικεύσω αυτό που νιώθω μέσα μου, είτε είναι χαρά, είτε είναι λύπη, είτε είναι οτιδήποτε είναι, συνέστημα γενικά, και το κουβαλάω, έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα γιατί πιέζομαι πάρα πολύ. Πριν από μερικά χρόνια ανακάλυψα ότι μπορώ να βγάζω αυτό που νιώθω μέσα μου γράφοντας. Πολύ καλά. Δεν το κάνω τραγούδι. Έχω ένα μεγάλο βιβλίο, στο οποίο γράφω αυτά που θέλω, το βάζω ξανά στην άκρη, ηρεμώ. Κάποια στιγμή είχα περάσει μια κατάσταση, μπήκαμε σε μια κατάσταση και βγήκα μέσα από αυτήν. Με δύσκολο τρόπο. Και με δύσκολο τρόπο μπήκα και με δύσκολο βγήκα. Κατάλαβα. Ενώ ήμουν καλά, ενώ περνούσα καλά, ένιωθα κάποια πράγματα που με ενοχλούσαν και κάποια μέρα κατά τις 4 ώρα το πρωί, καθόμουν στον υπολογιστή. Συγκεκριμένα πέρσι το Μάιο, δεν έχει ούτε χρόνο. Ενώ πλέον ήμουν σε πάρα πολύ καλή φάση, αισθανόμουν ότι κάτι με τσιμπάει. Πήρα ένα τετράδιο και ό,τι ένιωθα το έγραφα από εδώ, το έγραφα από εκεί, το έγραφα δεξιά, το έγραφα αριστερά. Κάποια στιγμή τα έβαλα όλα μαζί. Mm-hmm. Και κατάλαβα ότι αυτό που έγραφα είναι κάτι το οποίο θα ζητούσα να μου το γράψει άλλος, αλλά το γράψα μόνος μου. Πολύ καλό αυτό. Και ηρέμησε. Λοιπόν, τηλεόραση βλέπετε? Έτσι να αλλάξουμε λίγο θέμα. Βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ πάντως χθες είδα το Πλάκα Κάνει, δεν ξέρω να το έχετε δει ποτέ. Εγώ το παρακολουθώ, αλλά χθες το δεν πλάκα. Περισσότερο εγώ γελάω με το Σάββατο Μπούμπουρα, με το γέλιο του. Δηλαδή, πάρα πολύ πλάκα αυτό το παιδί και πάρα πολύ νομίζω επιτυχημένη εκπομπή που κάνουν. Και τη χρειαζόμαστε. Και να σας πω και κάτι, και νομίζω ότι έχουν πάρει το εισιτήριο και για του χρόνου. Δηλαδή με τα νούμερα της AGP που κάνει, έχουν πάρει και το εισιτήριο. Μάλιστα. Για να συνεχιστεί η εκπομπή τους, το πρόγραμμά τους και του επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Λοιπόν, χθες το παρακολούθησα με μία μάνα και μία κόρη, πραγματικά γέλασα με την ψυχή μου, είχε πάρα πολύ γέλιο. Και για όσους φίλους τηλεθέτες δεν το έχουν δει, πάμε έτσι να το δούμε και να ανέβει και λίγο και η διάθεσή μας ακόμη περισσότερο. Πάμε. Οκ, 200 ευρώ είναι δικά σου. Ψήτ, μαμά. Είμαστε ψήτ. Το βουτσά. Αγάπη μου, μουσικό μου. Δεύτερη δοκιμασία για 500 ευρώ. Θέλουμε κάθε φράση που λες επί δύο. Δηλαδή, καλημέρα τι κάνεις. Ωραίο το παιδί μαμά. Όλα από δύο φορές μέχρι να σου πούμε εμείς να σταματήσεις. Ξεκινάς από τώρα. Μαμά, ωραίο το παιδί μαμά. Ωραίο το παιδί μαμά. Ελίτσες μαμά, ελίτσες. Λέκι μου. Αγάπη μου. Νεράκι θέλεις? Όχι. Νερό. Από εδώ θα το κάνω. Τελείωσε. Νερό μαμά. Σε χαλασμένο παιδιδάκι. Καλή και σε έπιασε. Αχ, βράδο. Ψωμάκι μαμά. Σε παρακαλώ. Έλα, ψωμάκι μαμά. Καλά τρελή. Με την έχει βιδώσει μαμά. Με την έχει βιδώσει μαμά. Κάνε καλά. Δεν λαθώ. Τι είναι λιδάκια μαμά, τι είναι λιδάκια μαμά. Πετυχώ. Έρτο πετσετούλα μου, μα. Πάμε. Έλα μωρέ μαμά. Έλα μωρέ μαμά. Πάρω την αγγλίδα.
Να σου πω, το τσαντάκι αυτό πρέπει να πάρουμε καινούριο, γιατί έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει, μαμά, το τσαντάκι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινής. Ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινής. Δεν είσαι. Φάει μου μασαλάτα, φάει μου μασαλάτα. Κλαίει, παρακαλώ. Τι την παίρνει στην Αντωνία, τι την παίρνει στην Αντωνία τώρα. Έχει και γνωρίζει τη μάνα. Έλα μωρέ μαμά, έλα μωρέ μαμά. Κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Με την κοίτα, παρακαλώ. Έλα σε λεπτά, να σου πάρει. Έχει πάρει τηλέφωνο και λέει ότι είναι τρελή η κόρη. Μου λέει τα ίδια πράγματα. 100 φορές την ώρα. Και λέει τα χιάζει. Θέλω να πω κάτι που μου λέει πάρε μαμά, πάρε ελιές, πάρε μαμά. Έχει πλοχάρει τελείως. Αρχίζει και λαλάει. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, φάει σαλάτα, φάει σαλάτα. Δώσε χαιρετίσματα, δώσε χαιρετίσματα. Καλέ, ξέρω κάτι. Συνέχεια. Δώσε χαιρετίσματα στην Αντωνία. Σκάσε καλέ, σκάσε καλέ. Τι γελάς, γελάς, δέκα. Είναι τρελή. Μαμά λερώθηκα, μαμά λερώθηκα. Κάτι, τι κάνει. Μου δίνει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Μέχρι πριν την Αντωνία ήταν μια χαρά. Έλα, άστε τώρα να φάμε τη σαλάτα μας, άστε να φάμε τη σαλάτα μας. Καλό. Αρχοντούλα, 500 ευρώ είναι δικά σου. Αρχοντούλα, 500 ευρώ είναι δικά σου. Όχι, 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 όχι. Άκου, άκου πόσες φορές το λέει. Άντε, μωρό μου, φιλάει και γεια. Έλα να φας αλεπούλα τώρα και ναι, κάνουμε πλάκα και εσύ τα παίρνεις και τι. Έχω τόσο καιρό να γελάσω. Λοιπόν, Αρχοντούλα, είμαστε έτοιμοι για την τρίτη δοκιμασία για τα 1000 ευρώ. Θέλουμε να αλλάξεις θέση με τη μητέρα σου 4 φορές. Μαμά, έλα κάτσε εσύ από τώρα, γιατί αυτός με κοιτάει συνέχεια, δεν μπορώ. Έλα καλέ. Καλά, έγινε πολύ γρήγορα αυτή η αλλαγή, θα τα λάβουμε, εντάξει, θα κλάμε. Πάρε το πιατάκι σου. Τι είμαστε. Τώρα έχω τον ωραία, πολλά δεν μπορώ. Πρέπει δεν πας καλά. Γιατί έχω να λοιπόν. Να φάμε, ήρθαμε να προσφαγήσουμε μια μπουκά ψωμί. Σίγουρα, ε! Έλα, δεν πας καλά. Φαντάσου αν μέχρι τις άλλες δύο θα γίνει τώρα. Αχ, μην με ξενήσω. Έλα, μάνα. Έχουμε άλλες δύο. Καλά, τι έγινε. Έλα, τώρα είσαι κοντά αυτή. Δεν πάω. Δεν πάω. Δεν πάω. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έλα. Έχει βγει ήδη κάτσα από εκεί. Άντε. Έλα, δεν θα λάβει. Έλα, έλα, έλα. Άντε, μάνα, άντε. Οχ, άλλη μία τώρα. Έλα, εντάξει. Έμεινε ακόμα μία. Έλα, φάει μια κακά, δεν τρώω στήκο. Τι να φάω. Λοιπόν. Μαμά, έλα από εδώ, τάξη και δεν σηκώνω. Δεν σηκώνω, πήγαινε τώρα, γρήγορα. Το χάνει, μάνα, το χάνει και βρικάρει. Τάξη, έλα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, πήγαινε, πήγαινε. Έλα, έλα, εντάξει, δεν θα ξανασηκώσω. Τελευταία φορά, έλα. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, σε παρακαλώ. Κάτσε, δε σου. Με σηκώνεις πέρα, δώθε πέρα, δώθε. Τι δίκο σου, παρακαλώ. Μπράβο, Αρχοντούλα, 1000 ευρώ είναι δικά σου.